Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τι κάνετε? Κώστας Infinity Games εδώ. Σας έχω ένα καινούριο επεισόδιο Inside, όπου σε αυτό το επεισόδιο θα σας πω για τις πρώτες μου εντυπώσεις και τις σωστές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε για να παίξετε το Star Wars Jedi Survivor, το καινούριο παιχνίδι, το Star Wars, που έχει να κάνει με το προηγούμενο κεφάλαιο, το πρώτο παιχνίδι, έτσι, το οποίο είναι η συνέχεια στο όλο storyline κτλ. Αλλά το παιχνίδι δυστυχώς, παιδιά, είναι σπασμένο, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και παρόλο που πήρε κάποια μικρή καθυστέρηση, εγώ απορώ πως το κυκλοφορήσανε χωρίς να δουν αυτό το σημαντικό τεράστιο πρόβλημα που έχει το παιχνίδι. Θα σας δείξω εγώ στη συνέχεια στο βίντεο ποιες ρυθμίσεις και τι ακριβώς πρόβλημα έχει και πως μπορούμε να το διορθώσουμε. Επίσης, να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κυκλοφορεί, όπως γνωστόν ξέρετε, και σε digital και σε retail έκδοση. Όσοι λοιπόν, παιδιά, πάτε και πάρετε τη retail έκδοση, επειδή το παιχνίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο, μην περιμένετε ότι με τη retail έκδοση, με ένα δισκάκι Blu-ray δηλαδή, ότι θα εγκαταστήσετε το παιχνίδι. Μιλάω τώρα για αυτούς που έχετε αργή σύνδεση ίντερνετ ακόμα και δεν έχετε κάνει αναβάθμιση σε VDSL ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε το δισκάκι, το Blu-ray, πάει από 40 μέχρι 48 GB. Για να περάσετε λοιπόν σωστά όλο το παιχνίδι, θέλετε τουλάχιστον 3 Blu-ray δισκάκια. Το παιχνίδι, παιδιά, αυτή τη στιγμή, ας το δείξω και στο βίντεο, είναι 148 GB, το οποίο χρειάζεται αποθηκευτικό χώρο για να τρέξει. Ωστόσο, αν πάρετε εσείς το retail έκδοση, το δισκάκι, και το βάλετε μέσα, θα σας κάνει μια αναβάθμιση περίπου στα 100 GB για να μπορείτε να παίξετε. Εάν δεν έχετε καν ίντερνετ και βάλετε να παίξετε το παιχνίδι, το πολύ πολύ να παίξετε την πρώτη αποστολή, από ό,τι λέει και επίσημη εταιρεία. Από εκεί και πέρα, για να παίξεις τις υπόλοιπες αποστολές, θα πρέπει να κατεβάσεις τα υπόλοιπα 100 γίγα. Και πάμε όμως, παιδιά, στα διατάφτα. Πριν σας δείξω το πρόβλημα, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι αν σας αρέσει το όλο περιεχόμενο εδώ, να κάνετε ένα like, να χτυπήσετε το καμπανάκι, και εννοείται οτιδήποτε σχόλια έχετε να τα συζητήσουμε και να σας απαντήσω. Και μην ξεχνάτε ότι χτυπώντας το καμπανάκι σας έρχονται και οι ενημερώσεις από τα καινούργια βίντεο και την κοινότητα που ανεβάζω, και βάζω υποψηφιότητα σε ποιο παιχνίδι live stream αγαπημένο θέλετε να παίξουμε. Πάμε όμως στα διατάφτα. Θα σας δείξω τώρα εγώ το πρόβλημα. Θα βάλω λοιπόν το βίντεο εδώ να φορτώσει. Λοιπόν, τρέχουμε το βίντεο με τις ρυθμίσεις που έχει το PlayStation σαν πρώτη φορά, για να σας δώσω να καταλάβετε τι πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τρέχουμε το παιχνίδι, δεν έχουμε πειράξει τίποτα. Τώρα εδώ η εικόνα μπορεί να είναι λίγο κακή από την άποψη, γιατί την έχω γράψει με 4K από το κινητό μου, γι' αυτό έχει κάποια πιξελιάσματα, αλλά θα πάρετε όμως τη γενική εικόνα και το τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει στο παιχνίδι. Λοιπόν, για κάποιον λοιπόν που είτε το έχει κατεβάσει, είτε τα αγοράσει retail, είτε digital και έχει εγκαταστήσει όλο το παιχνίδι και πάει να το τρέξει για πρώτη φορά, εννοώντας όμως ότι έχει και τηλεόραση, έτσι, 4K, που υποστηρίζει HDVR, High Dynamic Range δηλαδή. Λοιπόν, δείτε εδώ ακριβώς όσο φορτώνει το βίντεο, κοιτάτε να δείτε πόσο σπασμένα είναι τα γράμματα. Θα δείτε λοιπόν ότι βγάζει ένα ασπρόμαυρο πράγμα, χωρίς να έχει, δείτε το εδώ και στην εικόνα, χωρίς να έχει την παραμικρή λεπτομέρεια, χωρίς να φαίνεται τίποτα. Άρα, θα το δείτε εδώ και στα visual που έχω πάει, έχουμε το HDVR output ενεργοποιημένο, και εδώ στο HDVR calibration που ρυθμίζουμε, βλέπετε τα δείχνει όλα ασπρόμαυρα. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα εγώ τι έκανα, έτσι, και μπόρεσα να το διορθώσω προς το παρόν, γιατί σίγουρα η εταιρεία το γνωρίζει αυτό και λυπάμαι τουλάχιστον που το κυκλοφόρησε πρώτη μέρα με αυτό το πρόβλημα το σημαντικό, να μην μπορείς καν να το χαρείς, και θα έπρεπε τουλάχιστον έστω το HDVR να το διορθώσει. Οπότε τι κάνουμε? Πάμε οθόνη και βίντεο, έτσι. Υπάρχουν δύο προσωρινές λύσεις. Η μία προσωρινή λύση είναι, παιδιά, να απενεργοποιήσεις το HDVR τελείως, αλλά και πάλι το παιχνίδι δεν θα δουλεύει σωστά, γιατί έχει φτιαχτεί για HDVR, έτσι. Δηλαδή δεν θα έχει σωστές αποχρώσεις, το ασπρόμαυρο και τα λοιπά. Σας το λέω γιατί το δοκίμασα και αυτό. Άρα το αφήνουμε όπως είναι και πάμε στην προσαρμογή HDVR. Θα κλείσουμε λοιπόν τώρα το παιχνίδι, έτσι.
Θα φορτώσουμε λοιπόν τις ρυθμίσεις για να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα στην πρώτη επιλογή που λέει για μεγαλύτερη ή μικρότερη φωτεινότητα, γιατί έχει τρία βήματα, έτσι, θα πάτε και θα βάλετε τη μεγαλύτερη, τέρμα, όσο πάει. Στη δεύτερη επιλογή πάλι θα βάλετε την μεγαλύτερη φωτεινότητα, θα το βάλετε τέρμα και αυτό. Σας το δείχνω τώρα εδώ, ωραία, δεν πάει άλλο. Και στο τρίτη επιλογή που είναι να είναι το πιο black που υπάρχει, θα το βάλετε και αυτό τέρμα φωτεινό. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού κάναμε αυτές τις ρυθμίσεις από το PlayStation, γιατί το παιχνίδι παίρνει τις ρυθμίσεις από το SDVR, προσαρμογή του PlayStation 5 και παίζει. Θα δείτε τώρα λοιπόν ότι υπάρχει η δυνατότητα να παίξουμε το παιχνίδι προς το παρόν, επειδή είναι σπασμένο λέω και πάλι, να μπορούμε να το ευχαριστηθούμε. Μέχρι σίγουρα κάποια στιγμή θα βγει το patch, το οποίο θα έχει και άλλα πραγματάκια, θα σας τα δείξω στην πορεία τι προβλήματα έχει, αλλά το σημαντικότερο είναι αυτό, ότι αν δεν έχεις εικόνα δεν μπορείς να παίξεις το αγαπημένο σου παιχνίδι, παιδιά. Βλέπετε ήδη εδώ έχει διορθωθεί κάπως η κατάσταση. Βέβαια, εντάξει, δεν έχουμε και την απόλυτη εικόνα, γιατί σας λέω, το βίντεο αυτό το έχω πάρει από την τηλεόραση και το γράφω με το κινητό μου σε 4K. Οπότε, περιμένουμε τώρα να φορτώσει και θα πάμε στο μενού και θα πάμε στις ρυθμίσεις, όπου εκεί θα κάνουμε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε Options, έτσι, πάμε Visual και εκεί που λέει HDVR Brightness, στο HDVR μέσα έχει το Calibration. Έχουμε το Brightness και έχουμε και το HDVR Black Point. Στο brightness, παιδιά, θα το βάλουμε στο 20. Βλέπετε ότι η οθόνη έχει διορθωθεί πάρα πολύ. Και για να έχουμε λοιπόν το απόλυτο μαύρο, θα πάμε στο HDVR Black Point και θα το βάλουμε στο 5. Έτσι. Λοιπόν, τώρα εγώ θα τρέξω λίγο το παιχνίδι. Θα το ξεκινήσω για να δείτε πώς δείχνει. Για να δείτε, ήδη βλέπετε ότι η εικόνα δεν έχει αυτό το άσπρο και το μαύρο, το χαλασμένο, έτσι. Βλέπετε λοιπόν, γιατί εντάξει το κινητό μου δεν γράφει και HDVR, βλέπετε όμως ότι η οθόνη έχει διορθωθεί κατά πολύ, αλλά και πάλι, παιδιά, δεν είναι σωστό. Πιέζεις πολύ θεωρητικά σε νούμερα το HDVR calibration για να αποκτήσεις, να μπορείς να έχεις αυτή την εικόνα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ λίγη εισαγωγή, έχω κλείσει βέβαια τον ήχο, δεν πειράζει. Το θέμα μας είναι ότι πρέπει να δούμε λίγο το παιχνίδι. Κοιτάτε τώρα εδώ διαφορά που έχει το παιχνίδι. Έτσι, βλέπετε, σας λέω και πάλι, η ποιότητα δεν είναι τόσο καλή, γιατί το γράφω από το κινητό μου, δεν έχω επαγγελματική κάμερα. Θα δείτε όμως ότι οι αποχρώσεις φαίνονται σωστά, δεν έχει αυτό το ασπρόμαυρο. Και σας λέω και πάλι, αυτή είναι προσωρινή λύση. Έτσι, εάν πάμε στο παιχνίδι τώρα το ίδιο, θα δείτε ότι η εικόνα είναι αυτή, γιατί αυτό το που σας έδειξα ήταν βίντεο που έχω γράψει μέσα από το κινητό μου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα continue να σας δείξω και τα άλλα πράγματα που έχει πρόβλημα το παιχνίδι, τα οποία εντάξει είναι micro bugs, μην φανταστείτε ότι είναι πάρα πολλά, έτσι. Θα προχωρήσω, θα κάνω skip. Λοιπόν, έχουμε πει ότι έχουμε πάει τώρα στις ρυθμίσεις, έτσι. Και στις ρυθμίσεις λοιπόν εδώ πέρα βλέπετε, γιατί τώρα περνάει κατευθείαν από την κονσόλα και βλέπουμε ακριβώς τι είναι. Το brightness θα πρέπει να το σηκώσετε λίγο, δηλαδή από το default να το πάτε στο 2,4. Να βγάλετε το motion blur, το film grade δίνει μια έμφαση με κόκκους, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι να τα αφαιρέσετε για να έχει πιο καθαρή εικόνα, να μην πιξελιάζει, και ιδίως αν παίζετε σε μεγάλη τηλεόραση αυτό είναι πάρα πολύ εμφανές. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι και σπαστικό, έτσι. Και το άλλο που θα πρέπει να κάνουμε είναι το performance mode. Το performance mode λοιπόν, παιδιά, όταν το ενεργοποιήσω, το κάνω on, το παιχνίδι από negative 4K 30fps πάει σε dynamic resolution 4K, με κύριο στόχο όμως το 2K 60fps. Άλλωστε το λέει και εδώ πέρα, την ώρα που το ενεργοποιούμε. Το σημαντικότερο βέβαια, το άλλο bugs που έχω παρατηρήσει, είναι το γεγονός ότι έχει πολλά frame drops. Δηλαδή δεν είναι σταθερή η εικόνα, ιδίως στις action φάσεις που κάνεις τη μάχη σου, που πολεμάς κτλ. Άρα εκεί πέρα αυτό που παίζει, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό λόγο, είναι το γεγονός να μπορείς να έχεις
τηλεόραση ή monitor, αλλά συνήθως οι περισσότεροι έχουμε τηλεόραση, δεν έχουμε τέτοιο monitor, που να υποστηρίζει το VRRR, το Variable Refresh Rate. Αν λοιπόν έχεις monitor που υποστηρίζει VRRR, θα δεις λοιπόν, να το παγώσω εδώ πέρα, θα δεις λοιπόν ότι παρόλο που έχει τα frame drops, εσύ στο μάτι δεν θα το καταλάβεις. Θα είναι πιο σταθερή εικόνα. Άρα έχουμε και λέμε, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι αυτό που σας έδειξα, που πρέπει να μπείτε μέσα και να κάνετε τις σωστές ρυθμίσεις για το HDVR, για να μπορείτε προς το παρόν να έχετε σωστή εικόνα να παίξετε. Σας είπα και πάλι, και η λύση το να απενεργοποιήσεις το HDVR και να βάλεις το παιχνίδι να παίξει, δεν θα έχει σωστό. Σε κάποιες σκηνές θα είναι πολύ άσπρο, δηλαδή πολύ έντονο, σαν να έχουμε βάλει τη φωτεινότητα τέρμα, και σε κάποιες άλλες σκηνές θα είναι σαν να έχουμε βάλει τη φωτεινότητα πάρα πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το αξιοσημείωτο. Οπότε αυτή είναι η πρόχειρη λύση που μπορεί να κάνετε προς το παρόν όσον αφορά το HDVR, το οποίο ρυθμίζεται πρώτα, είπαμε, από την κονσόλα και μετά μέσα από το παιχνίδι, και συν τα frame drops. Επίσης, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, για εσάς λοιπόν που έχετε πάρει τη retail έκδοση, το Blu-ray δισκάκι έχει γύρω στα 40 με 48, αν θυμάμαι καλά, gigabyte χώρο του παιχνιδιού. Άρα καλείστε, εφόσον έχετε ίντερνετ, και εύχομαι να έχετε καλό ίντερνετ, να κατεβάσετε άλλα 100 γίγα, γιατί το παιχνίδι είναι 148 γίγα. Και για να σας δείξω και κάτι άλλο, θα πάμε κατευθείαν εδώ στο μενού και θα δείτε λοιπόν και εσείς τις πληροφορίες ότι είναι 146, λέει, πόσο λέει, γιατί μπορεί να πέσα και λίγο έξω, για να δούμε πόσο λέει, όχι, 148, και η έκδοση είναι 1.0.0.0.2, που σημαίνει ότι είχε ένα day one patch μέσα το παιχνίδι, και παρόλο που είχε day one patch μέσα το παιχνίδι, δυστυχώς μας τα κακαρώσανε και δεν μπορούμε να το ευχαριστηθούμε. Οπότε κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις για να μην γίνουμε κουραστικός, να μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι. Πιστεύω σύντομα, μέσα στις επόμενες μέρες, σίγουρα η εταιρεία θα βγάλει την αναβάθμιση, και τουλάχιστον για αρχή, επειδή έχει και άλλα bugs το παιχνίδι, κολλήματα κτλ., τουλάχιστον το HDVR που είναι σπασμένο να μπορεί να το φτιάξει. Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή, παιδιά, Inside. Κάναμε ένα game review για το Star Wars Jedi Survivor, το οποίο κυκλοφόρησε στις 28 Απριλίου. Έτσι, είναι διαθέσιμο για τους χρήστες του PlayStation. Τι άλλο ήθελα να πω. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξετε την όλη προσπάθεια που κάνω. Ένα like, το καμπανάκι. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να τα γράψετε στα σχόλια σε αυτό το βίντεο. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι χτυπώντας το καμπανάκι, και το λέω συχνά για να ξέρετε όλοι, είναι ότι και βλέπετε τα καινούργια βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μπορείτε να μπαίνετε και στην κοινότητα του καναλιού και να ψηφίσετε ποιο αγαπημένο παιχνίδι θέλετε να παίξουμε στα live stream του Σαββάτου στις 8 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.